Ώρα να σηκωθείς να φύγεις. Δείχνει αδυναμία για μένα. Ναι. Αλλά σωστό. Επειδή γνωρίζω τον Δημήτρη, πραγματικά είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του, που κάθεται μέσα στο κεφάλι του, δηλαδή είναι ο πιο ενοχικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί ο Δημήτρης και να είναι άνετος, να βγει και δύο φωτογραφίες. Γιατί τι θα πεις μπροστά στους δημοσιογράφους. Όλοι, ας πούμε, είναι. Όχι, τι θα κάνεις. Παιδιά, μπράβο, περίμενε. Δεν έκατσε να βγει φωτογραφία. Θα μπορούσε να βγει και δύο. Περίμενε. Θα μπορούσε να βγει και δύο φωτογραφίες, να κάνει και δύο δηλώσεις που τις κάνει ούτως ή άλλως που λέει τα καλύτερα. Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει στο κεφάλι του για το Σεφερλί. Αλλά προς τα έξω λέει τα καλύτερα. Δεν το έκανε όμως, γιατί είναι πάρα πολύ ενοχικός. Και είναι πάρα πολύ τα κάνει μέσα στο κεφάλι του. Δηλαδή ένα πράγμα κάτι. Απορούμε την Ελένη πώς κάθεται μαζί του. Ένα πράγμα δηλαδή. Ωραία, είμαστε εντάξει. Να σου πω, είμαστε εντάξει. 10.000 φορές. Το έπλησες πολύ ωραία. Και εγώ απορώ γιατί κάθεται μαζί του. Ρε παιδί μου, είναι ο ίδιος πολύ ευαίσθητος, καταλαβές. Εντάξει, μωρέ. Είναι και δύο δροχόι. Πάει αλλού η κουβέντα. Είναι και στο θέμα ο Ουγγαρέζος. Μην μας ταράζεις κι εσύ. Ναι, καλέ. Να το δούμε λίγο. Να δούμε τι είπε εκεί πέρα, κράτησε αυτή τη στάση.